Σε αυτό το σημείο στο νέο κημητήριο Ηρακλείου και λίγα μέτρα παρακάτω, ενταφιάστηκαν οι 180 νεκροί από κορονοϊό το διάστημα 2020 έως 2023 με ανατριχιαστικά τότε πρωτόκολλα, όπως ενταφιασμούς για 10 χρόνια σε μεταλλικά φέρετρα, τυλιγμένα με νάιλον και εμποτισμένα με αντισηπτικά. Η νεκροί από κορονοϊό υπολογίζεται ότι είναι άσυπτοι όπω ανέδειξε η Νέα Κρήτη, με τον Δήμο Ηρακλείου να δίνει δωρεάν διετή παράταση στου 180 νεκρού. Αυτοί οι ενταφιασμοί Είχαν ειδικό χαρακτήρα, για όταν με ένα ειδικό τρόπο αυτό της ταρήχευσης του ειδικού σάκου και της επιχομάτωση. Ζητάμε επιπλέον δύο χρόνια παράταση της τριετία, για να μην ερχόμαστε στην δύσκολη αυτή στιγμή, όπου δεν θα έχει γίνει η αποστέωση σύμφωνα με αυτή την ταρήχευση και τον ειδικό κανονισμό που υπήρχε τότε. Αυτό έχει περάσει από Δημοτική Επιτροπή και σήμερα την Παρασκευή έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει απόφαση για την περαιτέρω αυτή παράταση των δύο ετών το Δημοτικό Συμβούλιο και μπορεί τα πρωτόκολλα να άλλαξαν στη διάρκεια της πανδημίας, όμως τρία χρόνια μετά έρχονται στην επιφάνεια μακάβρες διαπιστώσεις για τους νεκρούς του κορονοϊού, όπως σημειώνει η εφημερίδα, καθώς τις πρώτες δοκιμασικές εκταφές σε κοιμητήρια της χώρας αντίκρισαν άσυπτους νεκρούς. Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά τη μακάβρια διαπίστωση στο κημητήριο της Λάρισας με το φαινόμενο να ισχύει σε όλη την Ελλάδα ενώ δεν εξαιρείται το νέο κημητήριο του Δήμου Ιρακλείου. Οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει με COVID-19 είναι 180 κατά το διάστημα αυτό το επίμεχο της περίοδου τη ε, της υγειονομικής αυτής κρίσης. Ε, από αυτούς, ε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ταφεί σε ειδικό ε, ε, τετράγωνο στο, στο κημητήριο με ειδικές συνθήκες. Αυτός ο κανονισμός έρεται, ε, στην πορεία θα δείξουμε, θα δούμε αν πραγματικά θα κάνουμε κάποιε δοκιμαστικέ αν πραγματικά υπάρχει η απαιτούμενη αποστέωση και στην πορεία, μετά από δύο χρόνια όμω, για να μην χρεώνονται οι συμπολίτε μα με τα έξοδα του ενταφιασμού, εμεί δίνουμε αυτή την παράταση. Ο κ. Σαγρημανάκη αναφέρθηκε στον κορεσμό, στο νέο κημητήριο, αλλά και στο σχεδιασμό για την επέκτασή του. Τα κενά ταφοπαίδια δεν είναι πολλά. Είμαστε, κινούμαστε οριακά, γι' αυτό και ο Δήμο Ηρακλείου εξετάζει την περίπτωση να επεκτείνει το, την περιουσία του Δημοτικού Κημητηρίου με σκοπό να δημιουργηθεί περαιτέρω χώρο. Είμαστε στη δικασία να το εξετάσουμε.